Μιλάτε για την απόφαση να μειωθεί το ΦΠΑ για τις ευάλωτες ομάδες. Mm-hmm. Είναι μια ορθή απόφαση προς τη σωστή κατεύθυνση. Ναι. Όμως, θα έρθω εδώ να ακούσει και ο κόσμος. Βρίσκω και ευθύνη Αρχή Ηλεκτρισμού και Υπουργείων Οικονομικών στο εξής σημείο. Σήμερα υπάρχουν γύρω στις 35.000 δικαιούχοι αυτής της ειδικής κατηγορίας, τιμολόγηση ρεύματος. Από αυτές τις 35.000, μόνο η μισή απολαμβάνουν αυτής της μείωσης και οι άλλες 15.000 και δεν το γνωρίζουν ότι δικαιούνται. Ναι. Το Υπουργείο Οικονομικό στέλνει καταστάσεις στην Αρχή Ηλεκτρισμού με συγκεκριμένα στοιχεία, αν δεν κάνω λάθος, και με αριθμούς ταυτότητας ακόμα, οπότε γνωρίζουν και δικαιούνται. Μέχρι τώρα, τόσα χρόνια, γιατί η Αρχή Ηλεκτρισμού δεν ειδοποίησε αυτούς τους ανθρώπους μαζί με τον λογαριασμό ότι δικαιούσε και μειωμένη την τιμή ρεύματος. Ναι. Γιατί το Υπουργείο Οικονομικών δεν στέλνει σε αυτούς τους ανθρώπους και αυτοί να τους ειδοποιήσουν και να υπάρχουν τόσα χρόνια και να υπάρχουν αυτές οι 15.000, το 50% δεν το γνωρίζουν. Ναι. Γιατί υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη ευκολία να ειδοποιηθούν είτε από τον Αρχή Ηλεκτρισμού εφόσον έχουν τους καταλόγους, είτε από το Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα το λέμε και μάλιστα, το λέτε συνεχώς, κύριε Δρουσιώτη. Μπορώ να πω ότι για να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους, τα τεχνολογικά μέτρα μέσα που υπάρχουν σήμερα επιτρέπουν αμέσως με αριθμό ταυτότητας ή τα στοιχεία αμέσως να συγκαταλεχθούν στον κατάλογο της Αρχής Ηλεκτρισμού με μειωμένη τιμολόγηση του ρεύματος. Ναι. Αυτές τις ενέργειες γιατί δεν τις έκαναν μέχρι τώρα? Είναι αυτές που φωνάζαμε. Δεν μπορούμε εμείς ως σύνδεσμος εδώ και ένα μήνα, ακόμα και πριν 6 μήνες, να δίνουμε τηλέφωνα για να πληροφορούμε τον καθένα χωριστά. Είναι πάντως κάπως περίεργο, γιατί το επαναλαμβάνουν όλοι, και εσείς και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και η κυβέρνηση το λέει για να είμαστε δίκαιοι. Και πάλι το 50% δεν φτάει, δεν πάει το χαπάρι, το μήνυμα, δεν το άκουσε, δεν πληροφορήθηκε. Είναι κάπως παράδοξο. Όσο δεν πάει, βοήθεια. Είναι μέσα στον λογαριασμό του ρεύματος αυτού που δικαιούται. Ειδοποίησε το. Και το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να το κάνει. Και η Αρχή Ηλεκτρισμού. Γιατί δεν το κάνουν? Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω επίσης, επειδή ρωτήθηκαν και για την τιμή των καυσίμων και απάντησαν οι δύο υπουργοί προηγουμένως, λένε ότι για την ώρα δεν υπάρχει δυνατότητα και υποδεικνύουν ότι η Κύπρος είναι πολύ φθηνότερη σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα καύσιμα, αλλά μελετούν το ενδεχόμενο να μπαίνει πλαφόν μέσα από την δημιουργία, τη λειτουργία μιας πλατφόρμας. Αυτή η πλατφόρμα για την παρακολούθηση των καυσίμων δεν υπάρχει, δεν υφίστατο. Τώρα θα δημιουργηθεί. Πάντως η δικαιολογία πάντοτε ότι είμαστε κάτω από τον μέσον όρο είναι αδόκιμος για μένα, αλλά αυτές είναι η θέση μου. Πρέπει να λάβεις υπόψη τα έσοδα που έχει, το μισθούς της κάθε χώρας και τις ειδικές συνθήκες. Ναι. Ας μην κρίνουμε ότι είμαστε στο μέσον όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε ελαφρώς κάτω. Ναι. Για τα καύσιμα είναι σταθερή η θέση μου εμένα ως Κυπριακός Σύνδελος Καταναλωτών, ότι τα καύσιμα δεν γίνεται η παρακολούθηση που έπρεπε να γίνει, και εκεί που ακόμα εντοπίζονται ότι πρέπει να παρέμβουν, δυστυχώς η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και το Υπουργείο Εμπορίου δεν έχουν τη δύναμη να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Ναι. Ανεξάρτητα. Να επιβάλλουν πλαφόν, λέτε. Σήμερα πιστεύω ότι οποιοδήποτε πλαφόν στα καύσιμα θα είναι σε βάρος του καταναλωτή. Θα προκαλέσει ελλείψεις στην αγορά. Οι τιμές αυξάνονται με την ώρα αυτήν την περίοδο, του τελευταία εβδομάδα, 10 μέρες είναι με την ώρα που αυξάνονται οι διεθνείς τιμές και δεν ενδείκνεται σε τέτοιες καταστάσεις η επιβολή πλαφών. Άρα δεν υπάρχει λύση για την ώρα. Δεν υπάρχει λύση για την ώρα. Δεν ενδείκνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, αλλά τώρα λέει τιμός συνεχίζεται και δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξει ακόμη ο κόσμος, κύριε Ντρουσιώτη. Και μετά οι υπόλοιπα. Είναι με την ώρα η αύξηση. Πόσο να αντέξει, θα φανεί όταν ο κόσμος
πέσει κάτω. Μάλιστα. Λοιπόν, θα κάνουμε και τη συζήτηση μετά για τον κατώτατο μισθό, γιατί επίσης όλα είναι συνυφασμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δρουσιώτη, για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και να σχολιάσουμε και την απόφαση γιατί.